τυχαία. Φεύγουμε. Για ένα συγκρότημα, φεύγουμε είναι ο δίσκος, είναι ο δεύτερος δίσκος του συγκρότηματος, τυχαία. Για ένα συγκρότημα το δικό μου. Ήταν ο Γιάννης Τρομαγιάννης, η Θέση Επανταρτή και εγώ. Προβάζω τα τράμπ στην Ιλία. Τα λόγω του Γιάννη και τη Θέση είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, πολύ δεμένοι και είμαστε ακόμα. Το συγκρότημα βέβαια δεν υπάρχει. Το εξώφυλλο του δίσκου, ο οποίος είναι και η αγαπημένη μου εικόνα, το έχει φτιάξει μια πολύ αγαπημένη μας φίλη, η Έλλη Γράβανου, ζωγράφος, και είναι ό,τι πήρε εκείνη, ό,τι κατάλαβε από τη μούρια που κουβαλάγαμε εκείνη την περίοδο στο κεφάλι μου. Το φεστιβάλ έχει βγει και είναι μια γιορτή, η οποία κάναμε εμείς του συγκροτήματος, όπου παίρναμε πύρες, διάφορες μάρκες από πύρες, τράχαμε στην Κάβα, παίρναμε πολλές μάρκες από πύρες, 10, 20, 30, 50, 60, από 2, 3, 5 μπουκάλια στην κάθε φιλία και δοκιμάζαμε και βαθμολογούσαμε τις διάφορες πύρες μόνοι μας, ποια πύρα είναι καλύτερη. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τελειώσουμε όλες τις πύρες, δεν υπήρχε βαθμολογία, δεν υπήρχε και τίποτα. Ξεκινάγαμε λοιπόν ακούγοντας Stone, Nick Cave και διάφορα με τέτοια κομμάτια, Mark Allen κτλ. Και καταλήγαμε με παπάδουλου, τα πέτα, τα βανιτάκι και πάνω στο τραπέζι και πάνε οι ροκές και πάνε τα μαλλιά και τα χαϊμαλιά. Εδώ είναι ένα τιμήριο του Παπάνα Φεστιβάλ. Πού είναι ο Γιάννη, η Χρήστα και εγώ. Του κρίζουμε ποτήρια. Θα έχουμε και σε κοντινό το ποτήρι, εδώ και κάτω. Εδώ. Και θα σε πάω γρήγορα πάνω δεξιά, να είσαι στην Πανταζόρα, έτσι τη λέγαμε στη Χρήστα, στα Κυρκέφη. Δεύτερα κανονικά. Λοιπόν, κάτω είναι ο Γιάννης Τρομαγιάννη, το φοβερό οργασμό, ας πούμε, δουλειά, έτσι. Πίνει και ταυτόχρονα βαθμολογεί και όλα αυτά τα πίδια, για να μην τα πούμε. Εδώ πέρα τραγουδάμε με τέτοια, αυτός είναι ο Γιάννης, εγώ και η Χρήστα, τραγουδάμε με κιθάρια και κέφια. Εδώ, που έχει ξυλωθεί το τραπέζι, δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα, σε ένα άλλο χορευτικό τιμιότυπο, εδώ, το καλό του χορευτικό τιμιότυπο. Όλες αυτές τις βραδιές τις ονομάζαμε φεστιβάλ. Και το κάναμε, ξεκινήσαμε να γίνεται κάθε Σάββατο, μετά γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, μετά τρεις φορές την εβδομάδα, και θέλουμε και να γίνεται κάθε μέρα, μόνο να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Παίρναμε πίρες, παίρναμε μουσική και καθόμαστε και πίναμε. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να φτιάξουμε αυτό το δίσκο, το δεύτερο μας δίσκο. Επειδή δεν ζεις από τη μουσική, αναγκαστικά και δεν κάναμε άλλες δουλειές. Το πρωί ήμασταν δημοσιογράφοι και το βράδυ παίζαμε μουσική. Δεν γινόταν λοιπόν το πρωί να είσαι από τις 8 μέχρι τις 10 σε ένα γραφείο και μετά να μπαίνω στο στούντιο για να γράψεις δίσκο. Είπαμε λοιπόν να πάρουμε άδεια από τις δουλειές μας και πήραμε την καλοκαιρινή μας άδεια μέσα στο Φλεβάρι του 92 και ανεβήκαμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περίμενε ο φίλος μας ο Νίκος Παπάνδρομος στο στούντιο στο Αγροτικό. Είχε ακούσει το demo, του άρεσε η μουσική και είπαμε να κάνουμε το δίσκο εκεί. Ξεκοπήκαμε απ' όλα, νοικιάσαμε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη και κάναμε τα βράδια στα φεστιβάλ και από το πρωί μέχρι τη νύχτα είμαστε αφηρημένοι στο στούντιο και γράφαμε αυτό το δίσκο. Και εδώ είναι τα διάφορα σημειότυπα από το εξώφυλλο. Νύχτα καταρχήν, γιατί όλα τα καλά πράγματα γινόταν νύχτα, έτσι, και γίνονται νύχτα. Λοιπόν, Γαία, το στέλνει ένα αεροπλανάκι, εμείς είμαστε εδώ. Πού είναι εδώ η γη, τη βλέπεις, εμείς είμαστε εδώ αλλού. Με τη μουσική το βγάζει πάνω από τη γη μας. Πετάμε συνεχώς, με νότες στον αέρα, και εδώ. Τα πιατίνια από την τραμ, κιθάρες, μαράκες απαραίτητα στα ρεμπίτικα, γυαλιά γιατί άμα το βράδυ στο πρωί μας δεν μπορεί να δει τον ήλιο πετάματα, δίσκι, πύρες, εντούρο, υγείο που είπαμε.